Στη Μολδαβία βρίσκεται, στα σύνορα δηλαδή, με την Ουκρανία αυτή τη φορά, ο γιατρός και εκτελεστικός διευθυντής της Ντερσός Ελλάς, ο κύριος Απόστολος Βεΐζης, με τον οποίο έχουμε, σας θυμίζω, δώσει ραντεβού τακτικό. Να τα λέμε, γιατί το ανθρωπιστικό δράμα, η ανθρωπιστική κρίση είναι η άλλη μεγάλη πτυχή αυτής της ιστορίας που ταλανίζει την ανθρωπότητα. Κύριε Βεΐζη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πολύ καλημέρα σας από την Τουντόρα, τα σύνορα της Μολδαβίας με την Ουκρανία. Μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Μια χώρα η οποία όμως εμένα με έχει εκπλήξει, γιατί έχει μια τεράστια καρδιά. Όταν πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν περάσει από την Μολδαβία, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό της Μολδαβίας. Μια χώρα η οποία πέρα της φτώχειας έχει και το φόβο της λόγω της ανεξαρτησίας που έχει η μια περιοχή της της Μολδαβίας, η οποία θέλει να συνδεθεί με την Ρωσία. Η οποία έχει υποτίθεται ρωσική ειρηνευτική δύναμη, αυτή η περιοχή της Υπερδνηστερίας, αν θυμούμε καλά. Εκεί είναι ρωσικό ειρηνευτικό, έτσι ονομάζεται, σώμα. Η Μολδαβία, όντως, όπως είπατε, είναι από τις φτωχότερες χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, του πλανήτη. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, ναι, στους 400.000 ανθρώπους που έχουν περάσει, οι 100.000 έχουν μείνει στη Μολδαβία και δεν έχουν μείνει σε καταβλισμούς, αλλά έχουν μείνει σε σπίτια. Σε πολύ φτωχά σπίτια, και πραγματικά σου κάνει κανείς εντύπωση ότι πώς οι φτωχοί άνθρωποι, παρόλο ότι είναι φτωχοί, ανοίγουν τις πόρτες τους, ανοίγουν τις καρδιές τους και δέχονται αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πραγματικά η συγκίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν βλέπεις έναν φτωχό άνθρωπο και μια φτωχή χώρα να κάνει αυτή την υπερπροσπάθεια που δεν την έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια διάφορες ευρωπαϊκές πλούσιες χώρες σε αξίες και σε χρήματα. Κύριε Βεΐζη, με μία απόσταση 2 εβδομάδων, τι εικόνα πια συναντάτε, και μάλιστα τώρα πια από την πλευρά της Μολδαβίας και όχι από την πλευρά της Πολωνίας, ποια είναι η εικόνα που συναντάτε στο ανθρωπιστικό δράμα, στην ανθρωπιστική κρίση? Δυστυχώς η εικόνα είναι χειρότερη. Και αυτό τώρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα λόγω ότι η δική μας ομάδα είναι μέσα στην Ουκρανία, όπου προσπαθεί να υποστηρίξει τα διάφορα νοσοκομεία και βλέπει τον εκτοπισμό των ανθρώπων. Και σωστά θέσατε, είναι 44 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κίνηση. Εχθές στα σύνορα εδώ με τη Μολδαβία, γιατί είμαστε σε 2 σημεία, είμαστε στην Παλάνκα και στην Τουντόρα, είναι τα 2 σημεία εισόδου στην Μολδαβία προς τον νότο, κοντά στην Οδυσσό. Ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν από την περιοχή Μικολάγιο, λόγω ότι είχε βομβαρδιστεί αρκετά από τους Ρώσους, και ο δήμαρχος της πόλης έδωσε εντολή το να φύγουν τα γυναικόπαιδα. Mm-hmm. Εχθές είχε πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα πάντα βλέπουμε το ίδιο. Πράγμα που σημαίνει ότι, δυστυχώς δεν μου αρέσει η λέξη κλειός, αλλά πλησιάζει περισσότερο προς την Οδυσσό. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σε κίνηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή φτάνουν κυρίως είναι γυναίκες και παιδιά. Τα αυτοκίνητα, σε διαφορά με την Πολωνία, βλέπει κανείς αυτοκίνητα τα οποία έχουν πάνω σήματα που γράφουν παιδιά. Και έχουν πραγματικά, είναι γυναίκες και παιδιά που οδηγούν όποιοι έχουν αυτοκίνητα να τα βγάλουν έξω. Τα υπόλοιπα είναι λεωφορεία. Και το μοναδικό πράγμα που κάνει κανείς όταν μόλις σταματάνε είναι να ξεσπάσει σε κλάματα, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ότι σώσανε τα παιδιά τους. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι αισθάνονται τύψεις, ότι αφήσαν πίσω το σπίτι τους, αφήσαν πίσω τον άντρα τους να πολεμάει. Και αισθάνονται παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή η ζωή τους είναι μια βαλίτσα στο χέρι, με έναν δρόμο το οποίο είναι πάρα πολύ μακρύς. Ένας δρόμος ο οποίος δεν ξέρουν πού θα τους πάει. Και πραγματικά εδώ, όταν φεύγει κανείς από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία, είναι ένας ευθύς δρόμος και να χάνεσαι και να ρωτήσεις πού καταλήγει αυτός ο δρόμος. Παρόλο που προσπαθούμε εδώ στα σύνορα να είμαστε μια μικρή γέφυρα, να τους γεφυρώσουμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη όλων των υπόλοιπων ανθρώπων, οι οποίοι μας στηρίζουν και μας δίνουν δυνατότητα να είμαστε εδώ, στο ερώτημά τους πού πάμε και πού θα καταλήξουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παραμένει αυτό ανοιχτό. Να απαντήσουμε. Παραμένει ανοιχτό αυτό. Δηλαδή, καλά οι πρώτες λέτε μέρες, ώρες, μέρες. Το μετά όμως παραμένει, εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ερωτηματικό, σωστά? Για μένα είναι μια θεωρητική προσέγγιση της Ευρώπης προς το παρόν, η οποία έχει δηλώσει τα πάντα ότι τα κάνει για τους Ουκρανούς. Ότι έχει απλώσει μια μεγάλη κουβέρτα αλληλεγγύης να τους προστατεύσει όλους. Αλλά στην ουσία, στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι μπαίνουν στα λεωφορεία, καταλήγουν σε μεγάλες πόλεις, χωρίς να ξέρει κανείς ως τι, πότε, ποιον με ποιον κτλ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Άρα στην ουσία βρισκόμαστε σε ένα σημείο απλώς όπου τους ανθρώπους τους παίρνουμε από μια εμπόλεμη ζώνη και τους καταλήγουν κάπου. Ξεχνάμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα θα χρειαστούν την αντίστοιχη ασφάλεια. Να αισθανθούν ότι σε ένα σημείο κάποιος νοιάζεται για αυτούς, κάποιος τους μιλάει,
παιδιά και γυναίκες οι οποίες θα χρειαστούν την ψυχολογική υποστήριξη. Άνθρωποι πρέπει να χρειαστούν να χρειάζονται την συνέχιση της θεραπείας. Βλέπω ανθρώπους που έχουν, είναι καρκινοπαθείς, ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται αιμοκάθαρση. Ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία, στην πραγματικότητα, πολλές φορές θέλουν να γυρίσουν πίσω. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που κάνουν προσπάθειες να ξαναπάνε πίσω για να δουν τι γίνεται με το σπίτι τους. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν νομίζω ότι η ασφάλεια, αυτό που, όπως την νοούμε στην ουσία και στην πραγματικότητα, παρέχεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως εδώ θέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα, γιατί βλέπει ακόμη και συνεχίζει κανείς ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και άλλοι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Και αυτό έρχεται και άλλη μια φορά να δείξει ότι είναι, ποια είναι η πραγματική πρόσφυγες και ποια χιδιανή είναι η πραγματική πρόσφυγες για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έδειξε με αυτή την κίνηση, τουλάχιστον την προφορική και την κίνηση την πολιτική, ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Όμως για μένα προσωπικά απέδειξε ότι δεν είναι έτοιμη ούτε οργανωτικά να μπορεί να βοηθήσει, παρότι έχει χρήματα, παρότι μπορεί να έχει μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί καθυστερούν. Νομίζω ότι υπάρχει μια αναμονή, υπάρχει μια τάση που λέει θα κάνουμε πράγματα, θα πάρουμε σιγά σιγά και δεν νομίζω ότι είναι προετοιμασμένη στο μεγάλο αριθμό το οποίο έχει ήδη μπει στην Ευρώπη και θα συνεχίζει και συνεχίζει καθημερινά να μπαίνουν άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι αυτό, αν περιμένουν να σταματήσει ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουν άνθρωποι πίσω, νομίζω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ερώτημα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα γυρίσουν πίσω. Σκεφτείτε, αν πολλοί από αυτούς θα χάσουν τους πατεράδες, τους άντρες τους στον πόλεμο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη ελπίδα να γυρίσουν πίσω. Με ρωτάνε εδώ αρκετός κόσμος, μιας και βρίσκεται στη Μολδαβία, εκτός από εκτοπισμένους πια ανθρώπους, οικογένειες, γυναίκες και παιδιά από κρίσιμες περιοχές του πολέμου, εξού και οι αναγραφές παιδιά πάνω στα αυτοκίνητα, όπως το Μικολάιεφ που είπατε, παρατηρείται μετακίνηση και της ρουμανο-μολδαβικής μειονότητας που ζούσε εντός Ουκρανίας? Βλέπετε και τέτοιους να επιστρέφουν στα αμιγώς μολδαβικά ή ρουμανικά όρια? Υπάρχουν και τέτοιες κινήσεις, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι, επειδή ζουν χρόνια στην περιοχή και είχαν ζήσει και τις εντάσεις με τις περίφημες διαδικασίες ανεξαρτησίας, είναι λίγο πιο συνηθισμένοι σε αυτή την κίνηση. Υπάρχει, αλλά μικρή. Μικρή κίνηση. Τώρα, κυρίως είναι άνθρωποι από την Ουκρανία. Τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε ένας από τους ανθρώπους στο πεδίο της ανθρωπιστικής βοήθειας που δεν μασά τα λόγια του, θέλω να πάω και σε μία, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε εικόνα γι' αυτό, αλλά θέλω να πάω και σε μία άλλη παράμετρο. Ήδη οργανώσεις ανθρωπιστικές και γυναικείες πανευρωπαϊκά θέτουν το θέμα κατά διάρκεια του πολέμου και μετά τον πόλεμο ενός μαυραγωρίτικου τράφικινγκ με γυναίκες από την Ουκρανία. Ένα. Δύο. Η ιστορία των 100 νεογνών της Biotex.com που πήγαν σε καταφύγιο ανέδειξε το ζήτημα ότι στην Ουκρανία χρόνια λειτουργεί υπό το πλαίσιο κέντρων γονιμότητας βιομηχανοποιημένα η παρένθετη μητέρα, η παρένθετη μητρότητα. Βιομηχανία 100, 3.000 έδωσε τα στοιχεία μια γυναική οργάνωση στις Βρυξέλλες ετησίως με 30.000 δολάρια. Και επειδή αυτός ο πόλεμος θα βγάλει και ορφανά, μήπως εδώ πρέπει λιγάκι να ξαναδιαβαστεί το θέμα? Κοιτάξτε, τα ερωτήματα που θέτετε και τα ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές είναι εύλογα και είναι πάρα πολλά. Η κάθε πόλεμη κατάσταση και κάθε περιοχή, όπως σας έχω πει και την προηγούμενη φορά, ενώ έχει την ίδια γεύση ο πόλεμος, με το να ξεριζώνεται κανείς, να είναι απελπισμένος, να έχει πόνο και να έχει θάνατο κτλ., η κάθε περιοχή μετά έχει τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες δυναμικές. Για να μπορεί κανείς να μειώσει τις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να έχει ένα μηχανισμό στην ετοιμότητα να μπορεί να ανταποκριθεί. Ξέρετε, κύριε Βεϊσμού, έχετε δίκιο, ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Γιατί η El País δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα. Βγαίνει λοιπόν η επικεφαλής Ισπανίδα της οργάνωσης «Σταματήστε την ενοικίαση κοιλιών», η κυρία Άννα Τρέχο-Πολίδο, και λέει ότι εδώ εν μέσω πολέμου έχεις πίεση στις δυτικές κυβερνήσεις, ιδίως της Ισπανίας, έχεις πίεση στην κυβέρνηση της Ισπανίας από ισπανικά ζευγάρια, φέρτε έξω τις γυναίκες που κυοφορούν το παιδί μας, σώσεις και αυλαβείς να γεννήσουν. Και αναρωτιέται η πρόεδρος αυτής της οργάνωσης, εδώ θα έχουμε χιλιάδες ορφανά πολέμου. Καταλάβατε λοιπόν τι θέματα αναφέρει. Βάλτε και τις γυναίκες στην εκμετάλλευση που θα υποστούν. Τα ξέρετε από πρώτο χέρι, γιατί πάντα τα παρατηρείτε και γι' αυτό το συζητώ μαζί σας. Κοιτάξτε, να δείτε, νομίζω ότι αυτός ο μηχανισμός ευρωπαϊκός θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Νομίζω ότι τα πράγματα στη θεωρία τα έχουν πάρα πολύ. Όλα είμαστε σε ετοιμότημα, είμαστε οργανωμένοι. Στην πράξη αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα κενό. Νομίζω ότι
βλέπει κανείς αυτό το κενό και μπορώ να σας πω ότι και από τους διεθνούς οργανισμούς από την πρώτη στιγμή φάνηκε αυτή η ανετοιμότητα το να μπορεί να απαντήσει κανείς. Παράλληλα, λείπει ο συντονισμός. Λείπει ο συντονισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και το έχω πει, σε ανθρωπιστικές κρίσεις πρέπει να αποφύγει κανείς αυτό που λέγεται τσίρκο ανθρωπιστικό. Δηλαδή, δεν χρειάζονται χιλιάδες και εκατοντάδες. Θέλει ένα συντονισμό των ενεργών και κυρίως περνώντας την πρώτη φάση, που είναι η φάση που οι άνθρωποι φεύγουν από τον πόλεμο, mm-hmm. η δεύτερη φάση είναι η πιο δύσκολη. Η φάση της ένταξης, πού θα καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να στηριχθούν. Να έχουν τουλάχιστον μια προοπτική για κάποιο χρονικό διάστημα και να δει κανείς τι είναι την επόμενη μέρα. Απλώς αυτό το κομμάτι θα πρέπει κάποια στιγμή όταν αυτός ο πόλεμος σταματήσει και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μας ως κοινωνίες, να δούμε πώς πραγματικά ανταποκρινόμαστε σε κρίση στην Ελλάδα, στην Ουκρανία και στην Ευρώπη, κάπου αλλού. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και μπορούμε αυτούς τους μηχανισμούς να τους ενεργοποιήσουμε καλύτερα προς όφελον αυτών των ανθρώπων, προς το δικό μας τον όφελον και της κοινωνίας αυτής, της μεγάλης κοινωνίας που ζούμε. Κύριε Βέιζη, μου στέλνουν αρκετοί ακροατές το εξής μήνυμα. Ρωτήστε, σας παρακαλούμε πολύ, τον κύριο Βέιζη, ως επικεφαλής εκεί της Σύντρεσσός Ελλάς, τι διαπιστώνει ότι είναι επί της ουσίας χρηστικό να στέλνετε ως βοήθεια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, για να σας πω, στην ουσία, μέσα στην Ουκρανία, αυτό που χρειάζονται τα νοσοκομεία είναι από φάρμακα τα οποία πρέπει να λειτουργεί στο νοσοκομείο στην καθημερινότητα, γιατί έχουν σταματήσει οι διανομές που συνήθως ερχόντουσαν από το Κίεβο προς τις πόλεις. Φάρμακα για τραυματίες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά είναι ειδικά kit, τα οποία σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προσπαθούμε να τα διαθέσουμε. Όσο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι καταφτάνουν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρειάζονται συνέχιση θεραπείας σε χρόνια νοσήματα και σε προβλήματα που έχουν πολλοί άνθρωποι λόγω της έκθεσής τους στο κρύο και στις συνθήκες διαβίωσης. Και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι μέσα στην Ουκρανία χρειάζονται μια καθημερινότητα. Νομίζω ότι ο συντονισμός της ενέργειας, δηλαδή νομίζω η διάθεση αυτή τη στιγμή χρηματικών ποσών προς τις οργανώσεις, είναι πιο εύκολο στη χρήση, γιατί θα δώσει δυνατότητα παράλληλα να μπορεί κανείς να αγοράσει τοπικά, να στηρίξει και την τοπική οικονομία και να μπορεί να διαθέτουν τα πράγματα πιο εύκολα, έχοντας υπόψη μας και τις δυσκολίες και να μην καταλήξουν απλώς τα πράγματα σε κάποιες αποθήκες. Δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν πολλά πράγματα μέσα στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά όμως, σε συντονισμό με τις τοπικές οργανώσεις και με τους εθελοντές από την άλλη πλευρά των συνόρων, πράγματα προσπαθούμε να φτάσουν και να καταλήξουν προς όφελος των ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η οικονομική στήριξη προς τους οργανισμούς είναι ένας καλύτερος τρόπος στη φάση του επίγοντος. Αργότερα μπορούμε να προσθέσει κανείς και επιπλέον πράγματα σε αυτή την προσπάθεια, σε συντονισμό βέβαια και με τους ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην άλλη πλευρά. Και ένα τελευταίο ερώτημα που έρχεται από τη φίλη μου τη Μαρία. Προβληματίζεται ο κύριος Βέιζης από το γεγονός ότι αυτό το πέρασμα εκατομμυρίων ανθρώπων γίνεται με έναν τρόπο επίγοντος κανονικό? Το καταλαβαίνουμε, λέει, αυτό, όχι ότι είναι κανονικό, σε σχέση με την πανδημία? Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος ξέχασε την πανδημία. Νομίζω ότι την πανδημία δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Νομίζω ότι σήμερα, επιτρέψτε να σας θυμίσω ότι γίνει η Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, όπου 4.100 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα. Και η φυματίωση και η πολυεθνική φυματίωση είναι ένα ζήτημα στην περιοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, όταν υπάρχει ένας πόλεμος, να ξεχάσουν τα υπόλοιπα. Οι προτεραιότητες οργανώνονται από την ίδια την κοινωνία. Γιατί οι μάχες πρέπει να δοθούν μαζί. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και οι άνθρωποι χρειάζονται να εμβολιαστούν. Από την άλλη πλευρά, ακούτε τη συζήτηση στην Ελλάδα, σταματάμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η διαχείριση των καταστάσεων, η υγεία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και πρέπει να μπουν στην άκρη άλλα συμφέροντα. Νομίζω ότι η υγεία είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Δυστυχώς είναι πολιτική και η υγεία. Και νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο και έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε. Πολλές φορές το ξεχνάμε για άλλους και διαφορετικούς λόγους και το πληρώνουμε ως κοινωνία πιο ακριβά και συνεχίζουμε να πληρώνουμε τα λάθη τα οποία έχουν πάλι ένα πολιτικό υπόβαθρο. Κύριε Βέιζη, σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε εκεί. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.